Τι ποσότητα ρετινόλης χρειάζεται να βάλω έτσι ώστε να ξεκινήσω σήμερα κιόλα. Εξαρτάται λοιπόν τι ρετινόλη έχεις προμηθευτεί. Για παράδειγμα. Αν πήρε ρετινόλη σε ορό, σε μορφή λαδιού, 4 με 5 σταγόνες στο χέρι σου πρώτα και μετά να το αναμίξεις και απλά να το τοποθετήσεις στο πρόσωπό σου κλειδώνοντας έτσι τη βραδινή σου ρουτίνα, είναι αρκετές. Αν πήρε την εκπληκτική, εκπληκτική, εκπληκτική κορεάτικη ρετινόλη που δεν ξέρω αν υπάρχει, γιατί τη βγάλατε sold out όταν την έδειξα στο Instagram, ε, από το αγαπημένο Be Woman με ποσοστό 1% που πραγματικά κάνει θαύματα όταν θα είσαι πιστός και θα φτάσεις σε επίπεδο να τη χρησιμοποιήσεις καθημερινά με τα βήματα που έχουμε πει, ε, θέλει ακριβώς όσο είναι μία φακή. Μία φακή σημαίνει αυτό. Στο πόδι της χίνας έρχομαι και από πάνω, κάνω το κλασικό μας σχήμα αυτό του άπειρου ή οχταράκι και την ίδια την όλη την intense με τριπλή δράση θα σε γλιτώσει από και αποριτίδες γύρω γύρω από τα χείλη σου, καπνιστή κλπ. Και αν ανήκεις και εσύ στους προνομιούχους που έχουμε ανακαλύψει τη βιταμίνη Α της Aurora, που έχει μέσα ε, τη βιταμίνη Α σε μικροσφαιρίδια. Αυτά τα χρυσά που βλέπεις είναι ενεργή ρετινόλη, βιταμίνη Α δηλαδή, που όταν έρχεται σε επαφή στο πρόσωπό μας σπάνε οι καψουλίτσες αυτές και αρχίζει και βγαίνει η μαγεία με πολύ καλό ποσοστό περιεκτικότητας μέσα, ακόμα και αν δεν έχει ξαναβάλει ποτέ στη ζωή σου, αυτή τη ρετινόλη θα τη λατρέψεις, γιατί δεν έχει μέσα μόνο ρετινόλη, έχει και ενιδετικά συστατικά και καλμαντικά συστατικά που την προτείνω ανεπιφυλακτά. Και αν έχεις ευριαγγίες ή πανάδες, ετοιμάσου για ένα βίντεο μόνο με αυτήν εδώ την βιταμίνη Α, πώς θα σε βοηθήσει. Τώρα, ωραία όλα αυτά που μάλιστα λες, αλλά θα μας είπες την ποσότητα. Η ποσότητα λοιπόν που θα χρησιμοποιήσει από την ρετινόλη σου σε μορφή κρέμα είναι η εξή. Θα σκεφτεί σαν ένα μικρό φουντουκάκι. Δεν θα κάνεις όμως αυτό και κατευθείαν στο πρόσωπό σου. Μιλάω για ρετινόλη σε μορφή κρέμας, έτσι. Θα έρθεις πάλι και θα κάνεις αυτήν εδώ τη διαδικασία πρώτα στα χεράκια σου και μετά θα βάλεις σε όλα τα σημεία του προσώπου σου και με ό,τι σου μείνει από το πρόσωπο θα περάσεις μία πάρα πολύ γρήγορη ε, στο λαιμό σου και πάντα και τελευταίο στη βραδινή σου ρουτίνα. Καλησπέρα, φυσικά και μπορώ να σου προτείνω και πάρα πολύ ικανοποιημένη έμεινα με, από, με τη ρετινόλη από The Ordinary, ε, Retinol in σκουαλέν, αυτό σημαίνει ότι είναι μέσα σε λαδάκι, βλέπεις και το σκουρόχρωμο της συσκευασία. έρχεται έτσι. Σου δείχνω ότι είχε μείνει από το ποσοστό 1% που χρησιμοποιούσα πέρσι. Ε, εννοείται το πετάμε. Η ρετινόλη, παιδιά, αν ζείτε σε χώρες ή σε περιοχές όπου έχει πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, να ξέρετε ότι πρέπει οπωσδήποτε να φυλάσετε στο ψυγείο και μακριά από πάρα πολλέ έντονε λάμπε, ειδικά αν είναι LED, και δεν κάνει να τη βλέπει ο ήλιο, γιατί είναι φωτοευαίσθητο ενεργό συστατικό. Έβαλα όλη και οι ρητίδε μου φαίνονται πολύ πιο έντονα. Άνα γιατί, Γιατί είναι αυτό που θα συμβεί αμέσω σε ορισμένε περιπτώσει. Δεν χρειάζεται όμω να ανησυχεί καθόλου, έχω τη λύση και γι' αυτό. Νεράκι πίνουμε. Ενυδατώσεις κάνουμε και τι σημαίνει αυτό. Όταν λοιπόν λέμε ενυδατώσεις, κάνουμε μέσα στη βδομάδα peeling και μάσκες ενυδατικές. Μ? Θέλεις να σου προτείνω μάσκες που θα σε γλιτώσουν από αυτό το φαινόμενο να συμβεί στην επιδερμίδα σου αν χρησιμοποιήσεις την όλη και το φοβάσαι. Πάρα πολύ καλή μάσκα ήταν, όχι ακόμα είναι. Της Max Clinic λοιπόν η Pro Hyaluronic Sleeping Mask και ναι πάρα πολύ καλά άκουσες είναι μάσκα ύπνου που μπορείς ακόμα και κάθε βράδυ να κλειδώνεις τη βραδινή σου ρουτίνα με αυτή. Η μορφή της είναι αυτή εδώ, είναι ε, ό,τι καλύτερο μπορείς να βάλεις στο δέρμα σου πίστεψέ με ε, πίστεψέ με, την έχετε πάρει περισσότερες, την έχετε βγάλει sold out. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κατάστημα Big το οποίο μα τη προμηθεύει. Ε, πραγματικά θα την αγαπήσει. Βγαίνει σε τεράστια ποσότητα, 120 ml και πολύ λίγη ποσότητα αρκεί για να δει και να νιώσει τη διαφορά και να αποτρέψει να σου ξεραθεί λοιπόν ε, το πρόσωπο από τη χρήση της ρετινόλης. Επίσης, μην παραλείψεις στιγμή μέσα στην εβδομάδα σου να χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε μάσκα από My 7 Days στη σειρά τη Vegan στην περίπτωση που θα ξεκινήσεις ρετινόλη που πραγματικά δεν θα αισθανθεί στιγμή και λεπτό ότι σου λείπει η από το πρόσωπο. Ποιε σου προτείνω από αυτή τη σειρά ανεπιφύλακτα και για πάρα 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 πολύ καλή ενυδάτωση στο δέρμα σου αμέσως. Ε, ό,τι πιο ενυδατικό υπάρχει εκεί έξω αυτή τη στιγμή σε μάσκα, σε Seed Mask, είναι αυτή εδώ από την My 7 Days, τη σειρά Go Vegan. Είναι αυτή εδώ, είναι η Red Day Mask. Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορείς να βάλεις. Έχει αλουρονικό, δίνει λάμψη. Η τιμή της είναι σοκαριστική για όλα αυτά τα ειχυλίσματα που έχει μέσα και αυτά που προσφέρει. Επαναφέρει το δέρμα σου αμέσως και έχει συστατικά τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με τη ρετινόλη σου. Μάσκα νούμερο 2 που θα λατρέψεις είναι η Violet Day Mask που είναι με βιταμίνες, με χίλισμα μπέρι, σίκα, καδαμάσκινα και η ιελουρονικό οξύ. Δύο με τρεις φορές την εβδομάδα σου λοιπόν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη μέρα σου θέλεις sheet mask και αν θέλεις να μ' ακούσει, αλλε δυο δύο-τρει τρεις φορές την εβδομάδα σου σαν κλείδωμα βραδινής ρουτίνας με τη Max Clinic και δεν θα συμβεί ποτέ αυτό στο δερματάκι σου. Ξεκίνησα με την όλη και γυαλίζει το πρόσωπό μου. Τι συμβαίνει. Ξεκίνησε την όλη και δεν γυαλίζει το πρόσωπό σου. Απλά το δέρμα σου σε ευχαριστεί και η λάμψη αυτή που βλέπεις στο δέρμα σου είναι ένα από τα πρώτα ωφέλη που βλέπεις με την αλλαγή που συμβαίνει στην επιδερμίδα σου μόλις ξεκινήσει την όλη. Φωτεινότητα. Λάμψη θα ακτινοβολεί υγεία το δέρμα σου από τις, πρέ... από τις, πρώτες 4 με 6 χρήσεις με το που θα βάλεις τρετινόλη στην ρουτίνα σου ε, τη βραδινή και κάνεις και σωστή χρήση αντιλιακού. Οπότε μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να γίνεις αν είσαι ξηρή, δεν πρόκειται να γυαλίζεις περισσότερο αν είσαι λιπαρή, μόνο να λάμψει η επιδερμίδα σου όπως ακριβώς πρέπει. Οπότε, αν είσαι καπνιστής, αν είσαι καπνίστρια και έχει χαθεί αυτό το glow, αυτή τη λάμψη, βλέπεις βρε παιδί μου στην τηλεόραση, βλέπεις συναντάς ανθρώπου ανθρώπους και λες... Πώς είναι δυνατόν να λάμπει έτσι το δέρμα σου. Έχεις βάλει κάτι πάνω. Έχεις βάλει highlighter. Δεν γίνεται. Έχεις ψεκαστεί με το σκάνδαλο, το illusion ρε παιδί μου. Πες μας τι κάνεις. Όχι. Ήρε την όλη τα πρώτα πράγματα που σου προσφέρει, γιατί τα υπόλοιπα καθυστερούν, είναι αυτή η υπέροχη λάμψη, το glow effect, αυτό το οποίο θέλεις να είσαι άβαυτος και άβαυτη και να χαίρεσαι όλη την μέρα. Μην ανησυχείς καθόλου, είναι απόλυτα φυσιολογικό, απλά όπως θα έλεγα και στο χωριό μου, και used to it, γιατί αυτό θα συμβαίνει κάθε μέρα. Πολλά φιλιά! έβαλα ρετινόλη και η πανάδα έγινε πιο έντονη. Ε, ναι, ηρέμησε. Αυτό έπρεπε να συμβεί. Άρα συνέχισε γιατί αυτό δουλεύει. Πάμε να σου εξηγήσω τι ακριβώς συνέβη. Η ρετινόλη λοιπόν, για όσους και όσες δεν το γνωρίζουμε, έχει την τάση να περπατάει σε όλο το πρόσωπο, γι' αυτό και θέλει μικρές ποσότητες και ξεκινάμε από χαμηλή συγκέντρωση ποσοστού και ανεβαίνουμε. Εφόσον λοιπόν έχει την ιδιότητα να κάνει ανάπλαση και ανανέωση της επιδερμίδας μας, οτιδήποτε υπάρχει πάνω σε αυτήν θα έρθει και θα το βγάλει τονίζοντάς το ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, πανάδα θα την κάνει πιο έντονη πριν την εξαφανίσει, μέχρι ακριβώς να κάνει ανάπλαση και να βγουν νέα κύτταρα που θα κάνουν την το δέρμα σου να ακτινοβολεί πριν μου τις εξαφανίσει, μου τις έκανε πιο έντονες. Σημάδια από ακμή και σπυράκια, πολλές Πολλές φορές έχει τύχει όταν ξεκινάμε με την όλη, αν δεν συνδυάσουμε τα σωστά συστατικά ακολουθώντας τις οδηγίες ειδικού, να έχουμε περισσότερα σπυράκια από ό,τι πριν. Ε, είναι απόλυτα φυσιολογικό, απλά πρέπει να δώσεις χρόνο και στον εαυτό σου να το συνηθίσει αυτό που θα συμβεί, αλλά και στο δέρμα σου για να σε ανταμείψει μετά με τα, με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Οπότε δεν θέλει πανικό, θέλει μόνο αγάπη, θέλει σωστή ενημέρωση, γι' αυτό και σας έκανα βομβαρδισμό ε, και εδώ και στο κανάλι μου στο YouTube από βίντεο. Πιστεύω να κάλυψα τις περισσότερες απορίες που είχατε ε, και θα κάνω ό,τι άλλο περισσότερο μπορώ για σας από εδώ που βρίσκομαι, γιατί είναι αλλιώ να σε δει ένα ειδικό ξαναλέω και να έχεις ε, την προσωπική επαφή και να παρακολουθεί τα σταδιακ... σταδιακά κάθε βήμα σου συγγνώμη αλλά έρχονται μηνύματα συνέχεια και γι' αυτό κολλάω ε, και είναι αλλιώ από εδώ από το TikTok, από το YouTube, από το Instagram να μπορέσω να σε συμβουλέψω με όποιο τρόπο μπορώ γιατί κάθε επιδερμίδα είναι διαφορετική παρακολουθούμε το δέρμα μας, το ακούμε προσέχουμε τις ανάγκες του και δίνουμε αγάπη για να πάρουμε αγάπη Πολλά φιλιά! Ξεκίνησα την και δεν βλέπω αποτελέσματα. Τι θα γίνει, πότε θα τα δω, γιατί δεν βλέπω αποτελέσματα. Πόσες φορές έχω λάβει τέτοια μηνύματα και έτσι καταλαβαίνω πάρα πολύ αλήθεια ότι θέλεις να βάλεις ρετινόλη απόψε και αύριο το πρωί να έχεις μεταμορφωθεί σε ένα βράδυ και να έχεις γίνει 25 χρόνια νεότερη και νεότερος. Όμω δεν γίνεται έτσι. Η ρετινόλη δεν δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Η ρετινόλη δουλεύει με υπομονή, με επιμονή και σταδιακά. Αρχικά λοιπόν θα δει τη λάμψη στι πρώτε 4 με 6 χρήσει. Στι επόμενε εβδομάδε που θα ακολουθήσουν θα βλέπει σφριγγυλότητα, ελαστικότητα, ειδικά αν χρησιμοποιήσει μια πάρα πολύ καλή κρέμα και σταδιακά εντάξει και κάποιο νωρό. Και πότε θα απογειώσει το αποτέλεσμα, όταν η ρετινόλη θα μπει στη ζωή σου καθημερινά, όπου εκεί θα έχει περάσει ένα τρίμηνο λογικά και θα ξεκινήσει η αλλαγή. Οπότε μην βαριέσαι επειδή βλέπει ότι χρησιμοποιεί την όλη δύο εβδομάδε, τρει εβδομάδε, πέντε εβδομάδε. Τι θα γίνει, πότε. Αυτή τη ρητήδα εγώ ακόμα τη βλέπω. Θέλει υπομονή, επιμονή και τα αποτελέσματα θα μιλήσουν από μόνα του. Μην τα παρατήσει. Συνέχισε αυτή τη φορά όμω ευλαβικά, χωρί να παραλείψει καμία μα καμία ε, φορά από το skincare σου, τη ρετινόλη, σαν βόμβα και βασίλισσα στην αντιγύρανση της επιδερμίδας σου. Και ενώ εσύ μπορεί να μην το βλέπεις, ε, όμως και το δεν είδα καμία διαφορά, λίγο πάρε μια ανάσα και άκουσε το πώς ακούγεται. Ξέρεις πώς ακούγεται ότι άρα για να μην δεις περαιτέρω ζημιά ή φτωρά στο δέρμα σου, κάτι κάνει. Σε διατηρεί όπως ακριβώς είσαι. Επίσης, από τι άλλο σε προστατεύει. Μειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο του δέρματος, που ναι, καρκίνος του δέρματος δημιουργείται, είτε από την ηλιακή εκτινοβολία, είτε από διάφορους άλλους παράγοντες που δεν είμαι αρμόδια εδώ να σου εξηγήσω. Και η ρετινόλη όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, τηρώντας το κατάλληλο πρωτόκολλο και πάντα με αντιλιακή χρήση το πρωί, εντάξει, τι θα κάνει, θα σε βοηθήσει στο να μειωθούν οι φθορές που μπορεί να προκαλέσει η ηλιακή ακτινοβολία και η ακτινοβολία που υπάρχει στο κινητό μου αυτή τη στιγμή που σου τραβάω το βίντεο, στην τηλεόραση που είναι smart και εκπέμπει και η ίδια ακτινοβολία, στα φώτα και γενικότερα σε όλες αυτές τις συσκευές που είναι γύρω μας. Μην αργεί. Ξεκίνα. Σήμερα. Εκτό αν είσαι εγγυούλα, που εκεί απαγορεύεται, και αν είσαι φυλάζουσα, θα ήθελα πραγματικά ε, να συμβουλευτεί το γιατρό σου, να του στείλει μια φωτογραφία με τα συστατικά και να σου δώσει αυτό στο OK. Αν όχι, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη ρετινόλη, αν θυλάζει το μωράκι σου. Πολλά φιλιά.